το αν 24 μήνες είναι ακόμα ανοιχτό και είμαστε μέσα στις εργασίες, αυτό το χρωστάμε στον αγώνα που έχουμε κάνει. Και το αποδεικνύουμε ότι τελικά η κυβέρνηση την ήθελε κλειστή τη Λάρκου. Δεν της κάναμε το χατήρι, είμαστε ακόμα μέσα στις δουλειές μας και όπως διαβάζετε, τη τελευταία μας λέξη δεν την έχουμε πει. Δεν θα μας βγάλει κανείς. Αυτό που ανακοίνωσαν, να το πάρουν πίσω. Θέλουν να την κλείσουν και μετά να την ξεπουλήσουν. Θέλουν να μας πετάξουν στο δρόμο και μετά να τη ρημάξουν. Δεν θα περάσει ούτε από τις δουλειές μας, ούτε από τα σπίτια μας. Αυτή είναι η απόφαση των εργαζομένων στη Λάρινα, με μεγάλη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση. Πραγματικά, 500 άτομα σε μια Γενική Συνέλευση είχαμε χρόνια να δούμε. Αυτή είναι η απόφαση όλων των σωματείων. Είμαστε σίγουροι ότι αυτή θα είναι και η σημερινή σας απόφαση στη Γενική Συνέλευση. Μόλις τελειώσετε τη συνέλευσή σας, θα φωνάξουμε την ειδική διαχείριση να τις πούμε ποιες είναι οι αποφάσεις μας και αν δεν μας καλύψουν, τους έχουμε έτοιμο ένα δωράκι. Μη φοβάστε, θα το δούμε. Δεν είναι να πανικοβάλλονται. Έτσι, θα εφαρμόσουμε την νομοθεσία που ψήφισαν οι κυβερνήσεις. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Και νιώθουμε ιδιαίτερη ασφάλεια που πραγματοποιούμε Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων με έξω κλούβες στο ΜΑΤ. Από το πρωί περιμένανε. Μας είχαν, κοιτάξανε μήπως μας είχαν βάλει και τίποτα βόμβα και μας ανατινάξουν. Δείχνουμε την αλληλεγγύη μας στους συναδέλφους στην Κόσκο που σήμερα το πρωί δίνουν μια μεγάλη ηρωική μάχη. Τα βάλανε με τις δυνάμεις εκεί και έχουν καταφέρει, έχει σταματήσει το λιμάνι του Πειραιά. Ετοιμαζόμαστε την Πέμπτη για μεγάλη παράσταση διαμαρτυρίας και την Κυριακή όλοι στη Λάρινα, στη μεγάλη πλατεία σύσκεψη που εκεί θα αποφασίσουμε, θα συντονιστούμε τα σωματεία για μεγάλο παλαϊκό συλλαλητήριο γύρω από τη Λάρκο και γύρω από τους χώρους που είναι αυτή τη στιγμή στον δρόμο. Εμείς σας ευχαριστούμε που αγάντα δεν θα τους περάσει. Δεν θα τους περάσει. Στο τέλος εμείς θα είμαστε νικητές. Καταφέραμε 24 μήνες, είμαστε νικητές για πάντα. Σας ευχαριστούμε.